Νόμιμη Αστάσια, έχει ιστορία πολλών ετών. Ο Νίκο Πόστερ περιέγραψε με το βέβαιο του 1980. Λίγα λόγια να τη συνδέσουμε λίγο με την αποκατάσταση. Η κατευθυνόμενη αστάθεια συμβαίνει σε τουλάχιστον δύο διευθύνσεις. Έχει μια κύρια κατεύθυνση, στην οποία αστάθεια συμβαίνει πιο συχνά. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος κατά τις δραστηριότητες. Συμβαίνει περισσότερο στις νεαρές γυναίκες και το ποσοστό είναι σχετικά μικρό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε όλοι μας, κυρίως οι θεραπευτές, ότι η αστάθεια σημαίνει τη λειτουργία. Σε μια μελέτη που διεξήχθη στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το περασμένο καλοκαίρι, συγκρίθηκαν κατά τα δύο προγράμματα του Γκόσκου και του Γκότσον κατά πόσο τα αποτελέσματά τους σε δύο κατηγορίες συνήθειου, οι οποίες περιλέμβαν ασθενείς οι οποίοι είχαν ένα εύρος ηλικίας από 12 μέχρι 15 ετών, οι οποίοι δεν είχαν τραυματική, αλλά είχαν συμπτωματική αστάθεια, και είχα διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στον επιχείλιο χόντρο και οστικές αλλοιώσεις. Περισσότερο στο να ενδυναμώσει και τις τρεις μέρες του νευροειδή και στο ενδυνάμωση του στροφικού πετάλι. Το πρόγραμμα του Γκότσον είχε κύρια κατεύθυνση και εστίαση στο να διατηρηθεί και να ρυθεί καλά η κίνηση της ομοπλάτης σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης. Το πρόγραμμα του Γκότσον είχε καλύτερα κλινικά και στατιστικά αποτελέσματα από το πρόγραμμα του Ρόκου σε ένα χρονικό πλαίσιο αποκατάστασης 12 εβδομάδων, διότι είχε εστιαστεί καλύτερα στον έλεγχο της ομοπλάτης σε προοδευτικές ασκήσεις και σε λειτουργικά έδρα. Δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που εμείς στην αποκατάσταση διακρίνουμε το ρόλο, το σημαντικό ρόλο της ομοπλάτης στην αποκατάσταση των προβλημάτων του ώμου. Τι είναι η στόχη της αποκατάστασης? Κινητοποίηση και σταθεροποίηση της ομοπλάτης, σταθεροποίηση της πνευματικής άνθρωσης, επανάκτηση του πνευμονικού ελέγχου και πρόληψη της υποτροφής. Πρέπει να ελέγξουμε τη θέση της ομοπλάτης. Πρέπει να ελέγξουμε τους σταθεροποιούς της ομοπλάτης, αν και εφόσον κρατούν σε σωστή θέση επάνω στο θώρακα. Άλλωστε, η σταθεροποίηση της ομοπλάτης είναι σπουδαία για να δώσουν μια σταθερή βάση για να λειτουργήσει το στροφικό πέταλο. Εδώ βλέπουμε μια ανίσθηση των ώμων προς τα πάνω και πίσω, και στην κάτω διαφάνεια τη χρήση και των άνω-άνω. Ο ρόλος του πρόσθετου είναι πολύ σημαντικός και δεν πρέπει να διαφεύγει σε κανένα στάδιο της αποκατάστασης, κατασπαθές της ομοπλάτης, κινητοποίηση και δυναμικός έλεγχος της ομοπλάτης. Εμείς τους αγαπητές χρησιμοποιούμε την PNF, η ιδιοδέχρια νευρομηνική διευκόλυνση. Έχει φυσικά μεγάλη θέση και στα προβλήματα του ώμου, ιδίως στην ομοπλάτη. Προσπαθούμε να ελέγξουμε και την κίνηση και τη σταθεροποίηση της ομοπλάτης με πολύ καλά αποτελέσματα. Όσον αφορά τη σταθεροποίηση του ώμου, να θυμόμαστε κυρίως ότι το στροφικό πέταλο είναι αυτό που καθυλώνει τον ώμο μέσα στην ομοβλήνη. Απόλυτα αυτού του δυναμικού ελέγχου δημιουργεί πρόβλημα στην κέντρο περιστροφής και κατά συνέπεια αστάθεια στην περιοχή του ώμου. Χρησιμοποιούμε περισσότερο τα λάστιχα, τα θέρα πάνω
για τον λόγο ότι θέλουμε να έχουμε την τοπίση μειονεκτική, αλλά και στην επαναφορά της θέσης της ισορροπίας του κλειδιού μειονεκτική συστολή. Κάνω σε έκταση. Εισαγωγή, απαγωγή. Εσωτερική στροφή. Εσωτερική στροφή. Η επανάκτηση του μερολογικού ελέγχου. Δεν υπάρχει πλέον πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο να μην έχει μέσα του ως κύρια προτεραιότητα την επανάκτηση του μερολογικού ελέγχου. Ας θυμηθούμε λίγο η ιδιοδεκτικότητα, συνήθως και ασυνήθως έλεγχος της άρθρωσης. Ας θυμηθούμε την αισθησία, η αίσθηση της κίνησης ή της επιτάχυσης της άρθρωσης. Ας θυμηθούμε δυναμική σταθεροποίηση, που σημαίνει ότι τα ζευγάρια έχουν ισορροπημένη μυϊκή σύσπαση, πράγμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στη συνοχή της άρθρωσης. Ας θυμηθούμε ασκήσεις κινητικής αλυσίδας κλειστές, οι οποίες έχουν ένα πάρα πολύ χρήσιμο ρόλο, με άριστα αποτελέσματα, τα οποία περιλαμβάνουν στη σύσπαση και αυξάνουν τη συνοχή της άρθρωσης. Εδώ βλέπουμε ασκήσεις για την επανάκτηση του νευρολογικού ελέγχου από όρθια θέση με στήριξη των δύο χεριών στην πρώτη διαφάνεια, σε τραποδική θέση στη δεύτερη διαφάνεια, σε τυποδική με στήριξη τριών σημείων στην τρίτη διαφάνεια και τυποδική θέση στην τέταρτη διαφάνεια. Η θεραπεύτη αλλάζει ευθύ τον ασθενή ως διάφορες κατευθύνσεις τους ώστε να κινητοποιήσει τα μυϊκά ζευγάρια και να αυξηθεί ο μελλονικός έλεγχος. Σε κάθε πρόγραμμα αποκατάστασης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να διορθώσουμε την μυϊκή, τις μυϊκές της λειτουργίες, να σκεφτούμε την δυναμική σταθεροποίηση, να βελτιώσουμε τον νευρολογικό έλεγχο και να έχουμε ένα έμπρος τροχιάς χωρίς πόνο. Σίγουρα αυτή η θέση για τους ασθενείς μας θα φαντάζει δύσκολη, αλλά σε εμάς που κάνουμε αποκατάσταση, βλέπουμε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.